Με πολύ χαρά μάθαμε ότι συμμετείχατε στο Evia Cup, το οποίο μάλιστα είναι μια μεγάλη διοργάνωση και λάβατε αρκετά σημαντικές θέσεις. Αρκετά κορίτσια βρεθήκαν μέσα στην οκτάδα, στην τελική οκτάδα, και αυτό μας χαροποιεί όλους και σαν νησί. Νομίζω η Πιόνι πάντα πετυχαίνει τέτοια αποτελέσματα και είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό ότι συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια από εσάς. Βέβαια, είδαμε και αρκετά μετάλλια από τις αθλητριές σας. Γενικότερα, μας μιλήσετε για την εμπειρία των κοριτσιών που βρέθηκαν στο Evia Cup, απέσπασαν αυτές τις διακρίσεις και νομίζω ότι έπεται και συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το πάντα στον αθλητισμό δεν υπάρχει. Κάνουμε την προσπάθειά μας και ευελπιστούμε πάντα για το καλύτερο αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να έχουμε υψηλό επίπεδο. Τα κορίτσια κάναν μια καλή εμφάνιση. Ήταν ο πρώτος αγώνας για το 2024. Ήταν αγώνας προετοιμασίας. Είχε πολλά παιδιά ο αγώνας. Και οι αθλητριές μας, σε όποιο επίπεδο κατεβήκαν, όποιο level, γιατί υπάρχουν, όπως λέμε, γάμα εθνική, β' εθνική, α' εθνική, όπου αγωνιστήκανε και στην οκτάδα μπήκαν, είναι οι 8 φιναλίστ, αλλά πήρανε και τις πρώτες θέσεις, χρυσό και αργυρό στις κατηγορίες τους. Οπότε, ναι, κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Η ομάδα μας, η Πιόνι, σαν σύλλογος, έχει ήδη κάνει έναν κύκλο. Ήδη, δηλαδή, στα 4-5 χρόνια που υπάρχει, έβγαλε μια πρωταθλήτρια Ελλάδος στο σχολικό πρωτάθλημα. Μπήκε και προεθνική νεανίδων επίλεκτη κοπέλα. Είναι η Ζέτα Μαστροκώστα, την ξέρετε άλλωστε, η οποία την άλλη Κυριακή που έχουμε την ετήσια γιορτή θα χορέψει για τον κόσμο, θα κάνει ένα γκαλά, έτσι όπως κάνουν οι μεγάλες αθλήτριες. Οπότε μπορούν και ο κόσμος να τη δει από κοντά, θα την βραβεύσουμε κιόλας γιατί σταμάτησε. Πήρε μόρια για τις πανελλαδικές και τώρα έχουν σειρά τα πιο μικρά κορίτσια και είμαι πολύ χαρούμενη. Την ακολουθούν πάρα πολύ καλά. Πόσο σημαντικό είναι και τα μικρά κορίτσια, τα νεαρότερα της αθλητικής οικογένειας της Ιππιόνης, να λαμβάνουν τέτοιες παραστάσεις και τέτοιες αθλητικές εμπειρίες από μεγάλα event, από μεγάλες διοργανώσεις της Ελλάδος, όπου βλέπουμε ότι πέρα από τις εμπειρίες που συλλέγουν και αυτό τις κάνει και δυνατότερες στο άθλημά τους, είναι και οι εμπειρίες οι οποίες συλλέγουν για μετέπειτα, διότι το άθλημα αυτό δεν έχει, δεν έχει ένα μέτρο. Έτσι μπορεί να συνεχίσει και να πάνε και στον πρωταθλητισμό, να συνεχίσουν δηλαδή. Και αν το αγαπούν, να το κάνουν και στο μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιο σημαντικό δεν υπάρχει. Επειδή εμείς, ειδικά στην ΚΟ ή στα νησιά, τα παιδιά που οι αθλητές που ζουν σε μέρη απομακρυσμένα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε πολλούς αγώνες. Και οι αθλητές χρειάζονται αγώνες στα πόδια τους. Δεν είναι ότι κάθε μήνα, κάθε δύο εβδομάδες μπορούμε να κάνουμε έναν αγώνα. Οπότε, ναι, το να μπορώ να παίρνω τις αθλήτριες και να ανοίγει το μάτι τους, που λένε, να βλέπουν άλλες αθλητρίες υψηλού επίπεδου ή να εκτίθενται στο κοινό. Και γι' αυτό και με τις παραστάσεις που κάνουμε και όλα αυτά, προσπαθώ να τις κάνω να εκτεθούν και να μάθουν να διαχειρίζονται το άγχος του αγώνα. Γιατί η ρυθμική είναι το κυνήγι της τελειότητας και απαιτείται σε 1,5 λεπτό. Να δείξεις ό,τι αγώνα κάνεις ένα χρόνο ολόκληρο. Δηλαδή, μέσα σε 1,5 λεπτό καλείσαι να εκτελέσεις μια πολύ δύσκολη άσκηση, μια χορογραφία, και αυτό, από εκεί κρίνεσαι. Οπότε, ναι, χρειαζόμαστε αγώνες και χρειαζόμαστε και βοήθεια, γιατί το κόστος είναι τεράστιο για να πηγαίνει η ομάδα σε αγώνες. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα και η κοινωνία της ΚΟ, πολλές επιχειρήσεις στηρίζουν, πάρα πολλές. Οπότε, θα τα καταφέρουμε, πιστεύω, να τις στείλουμε και σε 2-3 τουρνουά ακόμα. Πριν περάσουμε στα κορίτσια, μπορούμε έτσι επιγραμματικά να αναφέρουμε τα επόμενα μεγάλα event τα οποία θα συμμετάσχουν τα κορίτσια σας, και τα νεαρότερης ηλικίας και τα μεγαλύτερης ηλικίας. Ποια είναι αυτά? Τώρα την επόμενη Κυριακή στις 28 το απόγευμα 5 με 8 στο κλειστό μας γήπεδο στην Αρτεμισίας του μπάσκετ θα κάνουμε την ετήσια γιορτή, όπου η είσοδος είναι ελεύθερη και ο κόσμος μπορεί να δει και την πρωταθλήτριά μας, τη Ζέτα Μαστροκώστα, και όλα τα κορίτσια που θα αγωνιστούν φέτος στο πρωτάθλημα. Όλες οι κατηγορίες θα αγωνιστούν, παγκορασίδες, κορασίδες, νεάνιδες. Και θα δουν και τις ακαδημίες μας, που και αυτές κάνουν φοβερή δουλειά, και πέρσι πήγαν στην Αθήνα σε ένα πολύ μεγάλο αγωνιστικό φεστιβάλ και πήραν μέρος οι ακαδημίες. Και μετά από αυτό θα πάμε σε ένα άλλο διεθνές τουρνουά πολύ μεγάλο, το Royal Crown, που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, και θα αγωνιστούν οι πιο μεγάλες ηλικίες, οι νεάνιδες και οι κορασίδες μας. Να περάσουμε και στα κορίτσια. Τώρα νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε και εκείνα τι έχουν να μας πούν από την εμπειρία τους στην Εύβοια. Μπορεί να μιλήσει η Βικτόρια. Βικτόρια, πώς ήταν, πώς σου φάνηκε ο αγώνας? Ήταν κάτι το οποίο το περίμενες? Ήταν σε άλλο επίπεδο από αυτό που έχεις συνηθίσει να αγωνίζεσαι? Νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό για εσένα. Ναι. Η εμπειρία σου γενικότερα πώς το έζησες εκεί και αν έλαβες και κάποια διάκριση? Ήταν τέλεια. Σου αρέσει και το άθλημα, γιατί πρέπει να το αγαπάς για να το κάνεις καλά, έτσι δεν είναι? Ναι. Να περάσουμε και παρακάτω. Ήρης, εσύ πώς σου φάνηκε η εμπειρία? Γιατί νομίζω ήταν από τις πρώτες φορές που πας σε τόσο μεγάλους αγώνες, έτσι, αν όχι η πρώτη. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ.
Από εκεί και πέρα θα ήθελες να συμμετάσχεις και σε επόμενους αγώνες. Ναι. Το μετάλλιο που πήρες. Ένα, εντάξει, και μου άρεσε πολύ που το πήρα σαν εμπειρία. Δούλεψες πολύ σκληρά γι' αυτό, να φανταστούμε έτσι. Έκανες σκληρή προπόνηση εδώ με την δασκάλα σου, γιατί νομίζω χωρίς σκληρή προπόνηση δεν μπορεί να έρθει μια τέτοια επιτυχία. Ναι. Να περάσουμε και παρακάτω. Νικολέτα μας αγωνίζεται στο A-Level, στην Α' Εθνική δηλαδή. Πήρε μια τεράστια διάκριση, πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην Κορδέλα. Πάρα πολύ δύσκολο να διακριθεί σε αυτό το level. Μπορεί να σας πει και ίδια χρόνια το περίμενε. Μια διοργάνωση λοιπόν που εσύ έχεις εμπειρίες φαντάζομαι και από προηγούμενα χρόνια, αλλά ήταν μια διοργάνωση η οποία σου έδωσε αυτό που περίμενες. Πήρες ένα μετάλλιο, σου έδωσε μια διάκριση. Μετά από την σκληρή προσπάθεια νομίζω που έγινε και στην προπόνηση, έφτασες στο σημείο να καρποθείς τους κόπους σου, και αυτό το χάλκινο μετάλλιο νομίζω ότι είναι η απόδειξη της σκληρής δουλειάς, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Περίμενα καλύτερα για τον εαυτό μου, αλλά συνεχίζω για να τα πάω καλύτερα στον επόμενο αγώνα. Είσαι όμως περήφανη για αυτό που κατάφερες, γιατί μέσα από την προσπάθεια έρχεται η επιτυχία και νομίζω ότι η εξέλιξη και το μέλλον είναι μπροστά σου. Να πάμε και παρακάτω. Τα κορίτσια είναι οι νεάνιδες μας. Ας μας πει Διονυσία που θα τις δείτε στη μεγάλη γιορτή την Κυριακή και θα πάνε στη Θεσσαλονίκη να αγωνιστούν. Πες μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα πάμε σε άλλο ένα τουρνουά και ελπίζουμε για το καλύτερο. Πλέον βλέπω ότι μετά την παρουσία σας και στο Evia Cup συνεχίζονται οι μεγάλες διοργανώσεις και τα event για εσάς και με πολυμελή ομάδα νομίζω ότι συμμετέχετε. Πώς σου φαίνεται ότι ένα σύλλογος από την ΚΟ, ένα νησί το οποίο δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με την ρυθμική γυμναστική, έχει αυτή τη στιγμή έναν αξιοπρεπή σύλλογο που επιτυγχάνει διακρίσεις σε όλη την Ελλάδα, μετάλλια, οκτάδες, και νομίζω ότι για ένα τόσο μικρό νησί είναι αρκετές οι επιτυχίες. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και για εμάς και για το σύλλογο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε καταφέρει. Βέβαια, όλα οφείλονται και στην προπονήτρια που νομίζω ότι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και κρατάει αυτή τη συνεκτικότητα της ομάδας, γιατί η ομαδικότητα, ενώ το δικό σας είναι ένα ατομικό, αλλά και ομαδικό αν χρειαστεί άθλημα, πρέπει να δουλεύεις και να συνεργάζεσαι. Έτσι δεν είναι? Πολλές ώρες. Έλληνα. Πες μας και εσύ, έτσι, από τη δική σου πλευρά, πώς το έζησες, πώς το βίωσες την εμπειρία αυτή μιας μεγάλης διοργάνωσης? Είμαστε πολύ χαρούμενες που τα πήγαμε καλά, αλλά προπονούμαστε ακόμα για να τα πάμε καλύτερα. Η εμπειρία αυτή σου έδωσε την δύναμη αλλά και το κίνητρο να προσπαθήσεις και περισσότερο για να καταφέρεις μεγαλύτερα αποτελέσματα, να εξελιχθείς και να μπορέσεις να κερδίσεις στο μέλλον μεγαλύτερες διακρίσεις? Ναι, βοήθησε αρκετά. Και έτσι συνολικά, σαν άθλημα, είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα η ρυθμική γυμναστική. Νομίζω ότι πολλοί δεν κατανοούμε και ακριβώς τη σημαντικότητα αυτού του αθλήματος, γι' αυτό δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και τις επιτυχίες. Παρά το γεγονός ότι είμαστε δημοσιογράφοι, δεν τα ξέρουμε όλα. Και νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε την επιτυχία όταν δούμε λίγο την προπόνησή σας. Πόσο απαιτητική και δύσκολη είναι. Και αντιλαμβανόμαστε ότι αν η προπόνηση είναι τόσο απαιτητική, πολλό δε μάλλον μέσα σε 1,5 λεπτό να κριθείς από τους κριτές του αγώνα. Έτσι δεν είναι? Και να κλείσουμε με την προπονήτρια. Ναι, όπως είπα και πριν, είναι το κυνήγι της τελειότητας. Είναι από τα πιο δύσκολα αθλήματα που υπάρχουν, ολυμπιακά αθλήματα. Απαιτεί πάρα πολλές ώρες. Τα κορίτσια κάνουν τεράστιες θυσίες από τον προσωπικό τους χρόνο. Τώρα οι κοπέλες κατηγορία νεανίδων που μεγαλώνουν. Και τα μικρά παιδιά και οι μικρότερες. Το αγαπούν πολύ όμως, και επειδή είναι καλλιτεχνικό άθλημα, είναι τέχνη στο υψηλό του επίπεδο. Αυτά όλα τα κορίτσια αγαπούν τη μουσική, ακούνε κλασική μουσική, ακούνε πολλά κομμάτια, εκπαιδεύονται στο χορό, σε όλα τα είδη χορού, γίνονται υπεραθλήτριες στο τέλος. Το αγαπάμε πολύ και γι' αυτό και μπορούν και αντέχουν τις θυσίες και αυτό που απαιτείται. Παράλληλα, είμαστε μια οικογένεια, είναι αγαπημένες, κάνουμε ταξίδια, είναι και αυτό μια ταυτότητα των παιδιών αυτών, η οποία όταν θα σταματήσει, γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσει, θα τα συνοδεύει όλη τους τη ζωή και θα ξέρουν στη ζωή τους ότι όταν καταφέρανε μετά από τόσο κόπο να πετύχουν τόσο δύσκολα πράγματα, δεν νομίζω ότι θα τις φοβήσει τίποτα στη ζωή τους στο μέλλον. Και αυτό είναι και το μεγάλο όφελος του αθλητισμού, του πρωταθλητισμού γενικότερα. Και οι ακαδημίες μας το ίδιο. Και τα παιδιά αυτά μπαίνουν σε μια διαδικασία αυτοβελτίωσης, πειθαρχίας, στο να δοκιμάσουν πράγματα που τους φαίνονται ακατόρθωτα και το κερδίζουν. Και αυτό είναι η μεγάλη μου χαρά εμένα.
Νομίζω τα είπατε όλα, γιατί και ο αθλητισμός δίδει αξίες στα παιδιά. Αυτό που θα μείνουν και μετά μπορεί να μην φτάσουν όλα τα κορίτσια στον πρωταθλητισμό και δεν είναι και αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να μείνουν οι αξίες και τα ιδανικά που δίδει ο αθλητισμός, οποιοδήποτε άθλημα και να κάνουμε. Πολλό δε μάλλον ένα άθλημα το οποίο είναι Ολυμπιακό άθλημα και μας έχει φέρει τόσες διακρίσεις. Και η επαφή που έχουμε όλοι οι Έλληνες είναι όταν το βλέπαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι είναι. Εγώ θέλω να βγάλω δυνατές κοπέλες από αυτό το όλο το εγχείρημα. Παρ' όλα αυτά, επειδή κυνηγάμε και τη διάκριση και τη βελτίωση, απλά κάνω άλλη μία έκκληση ότι με αυτές τις υποδομές δεν μπορούμε να πάμε και πολύ παραπέρα. Συναγωνιζόμαστε θηρία. Χρειαζόμαστε γήπεδα, χρειαζόμαστε υποδομές και βοήθεια για να μπορέσουν τα κορίτσια να κάνουν και το κάτι παραπάνω. Ελπίζω. Ευχαριστούμε. Δεν σταματάω να ελπίζω ποτέ. Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία, διότι έπονται αρκετές διοργανώσεις. Περιμένουμε όλους την Κυριακή το απόγευμα να δείτε τα κορίτσια να τα θαυμάσετε από κοντά. Θα είναι πολύ ωραία.